Σύνδεση τώρα με τον Αντώνη Ατζολέτο. Καθώς, Αντώνη, έχουμε κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις ευρωεκλογές και την αριστερή πλατφόρμα που επανέρχεται με ένα σχέδιο εξόδου από το ευρώ, αν χρειαστεί. Ναι, το μήνυμα του κύριου Τσίπρα σήμερα νωρίς το πρωί εδώ ήταν να ενισχυθεί η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, είχαμε σήμερα εσωκομματικές τριβές και ένταση. Με αφορμή το κείμενο διακήρυξης αρχικά, δηλαδή τις βασικές αρχές του κόμματος για τις ευρωεκλογές, με την αριστερή πλατφόρμα του κυρίου Λαφαζάνη να κατεβάζει δύο τροπολογίες για το ευρώ και για το χρέος, την γραμμή που έχει όλο αυτό το διάστημα. Χαρακτηριστικά, το κείμενο ανέφερε πως πρέπει να εκπονηθεί από το κόμμα ένα σχέδιο εξόδου από το ευρώ. Ο κύριος Λαφαζάνης ήταν οξύς στην τοποθέτησή του, άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας, Εύα, πως αν επενδύσουμε στο άνοιγμα στην κεντροαριστερά και εγκαταλείψουμε το ριζοσπαστισμό μας, δεν θα δούμε κυβέρνηση ούτε με κι άλλα. Ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα της εξόδου από το ευρώ, είπε πως αν εκβιάσουν τη χώρα, αν τεθούν ασύμφορα διλήμματα τα οποία επιχειρούν να μας επιβάλλουν δεσμεύσεις εκτός του προγράμματός μας, τότε οφείλει της κυβέρνησης αριστεράς, τονίζει ο κύριος Λαφαζάνης, να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου, αλλά να θέσει και το θέμα της εξόδου από το ευρώ. Το γάντι σε αυτή την επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε ο Νίκος Παπάς, ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Και τι απαντά? Απαντώντας στον κύριο Λαφαζάνη, είπε: Το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι το δίλημα που έθετε ο Σαμαράς και επιχειρεί να συγκαλύψει την ουσία των πολιτικών του μνημονίου. Να επιστρέψουμε εμείς αυτό το δίλημα, λέει ο κύριος Παπάς, είναι κάτι που τον διευκολύνει. Ας μην το κάνουμε. Και καταλήγει τονίζοντας πως η πρόταση εξόδου από το ευρώ δεν είναι καθόλου ριζοσπαστική. Αδυνατό να καταλάβω πώς θα εφοληθούν οι συνταξιούχοι με αυτή την προοπτική. Απλώς να σου αναφέρω πως οι δύο τροπολογίες καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία, ενώ τελικά η αριστερή πλατφόρμα ψήφισε λευκό στο κείμενο διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιρρήσεις όμως και γκρίνιες, Αντώνη, δεν είχαμε μόνο για αυτό το θέμα. Είχαμε και για το θέμα της λίστας στις ευρωεκλογές. Ναι, φαίνεται πως όποιες αντιρρήσεις εστιάστηκαν πάνω σε την υποψηφιότητα που είχε ακουστεί μια εισήγηση για τον Κρήτον Ασένη, τον νυν ευρωβουλευτή, ήταν πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πριν γίνει ανεξάρτητος, σας θυμίσω. Από εκεί και πέρα να σας αναφέρω ορισμένα ονόματα, γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά η διαδικασία προχωράει και έχουν κλειδώσει, καθώς πριν από λίγο αποφάσισαν και τον τρόπο που θα γίνει η εκλογή. Όλοι οι υποψήφοι, κομματικοί και μη κομματικοί, θα πέσουν σε κάλπη με υπέρ, κατά και λευκό προκειμένου να ψηφιστούν. Θα υπάρχει ποσόστοση 21 κομματικά στελέχη, 15 μη κομματικά, ενώ τα υπόλοιπα 6 μη κομματικά στελέχη θα τα μάθουμε τη Μεγάλη Τετάρτη σε πολιτική γραμματεία που θα γίνει ειδικά για αυτό το θέμα. Φαίνεται λοιπόν πως μέχρι στιγμής από κομματικά στελέχη, όπως μαθαίνουμε, έχει κλειδώσει ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η Σοφία Σακουράφα, βουλευτής, ο Νίκος Χουντής, νυν ευρωβουλευτής, ο Γιάννης Μιλιός, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την αριστερή πλατφόρμα φαίνεται να έχουν κλειδώσει ο κύριος Αλέκος Καλύβης αλλά και η Σόφη Παπαδόγιανη. Πριν από λίγο, Εύα, μάθαμε και ορισμένα από τα μη κομματικά στελέχη που θα συμμετέχουν σε ευρωψηφοδέλτιο και θα τεθούν στην κρίση της Σχετικής Επιτροπής. Ανάμεσα σε αυτούς από δημοσιογράφους είναι ο Νίκος Ξηδάκης, ο Στέλιος Κούλογλου. Υπάρχουν τα ονόματα από συνταγματολόγους του κυρίου Χρυσόγονου και του κυρίου Κατρούγκαλου. Η κυρία Κούνεβα, γνωστή από τη συνδικαλιστικό της αγώνα και την επίθεση που είχε δεχτεί. Ο κύριος Κοτσιφάκης από την ΟΛΜΕ. Ο κύριος Ρομπόλης. Ο κύριος Χριστόπουλος, καθηγητής και αυτός πανεπιστημίου στο Πάντιο. Μάλιστα, το όνομα του κύριου Βαρουφάκη που έπαιζε, Αντώνη. Ναι, είχε ακουστεί και αυτό, όπως είχε ακουστεί και το όνομα του κυρίου Λαπαβίτσα, ότι υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Φαίνεται τελικά ότι ως κεντρική εισήγηση δεν υπήρξαν αυτά τα ονόματα. Είναι ό,τι νεότερο έχουμε μέχρι τώρα, γιατί σου θυμίζω πως και η συνεδρία είναι κλειστή και προσπαθούμε ανά πάσα στιγμή να μάθουμε τα νέα που υπάρχουν από μέσα. Για οτιδήποτε νεότερο, λοιπόν, θα σε βρούμε και πάλι, Αντώνη. Τώρα, εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα. Βλέπουν διαρκώς τα μέσα ενημέρωσης να αναπαράγουν γκρίζες και θολές εικόνες, αμφισημίες, αναπαράγουν διαφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτόν τον κόσμο να τον πείσουμε. Και για να πείσουμε εκατομμύρια ανθρώπους, για να γίνει η απάντησή μας κοινός τόπος και πολιτικό και κεκτημένο, είναι ανάγκη, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την απάντηση να τη δίνουμε κάθε μέρα, όχι μόνο με λόγια, αλλά με τη στάση, την αποφασιστικότητα, τη γνώση, την επίγνωση των δυσκολιών, την οριμότητα, την αυτοσυγκράτηση,
τον υπολογισμό όλων των παραμέτρων σε κάθε μας κίνηση.